Γεια σας παιδιά, σήμερα είμαστε εδώ για να σας πούμε πάλι ένα παραμύθι, για να μείνουμε στο σπίτι γιατί έτσι πρέπει και για να περνάμε πολύ όμορφα λέγοντας παραμύθια, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σας συστήνω πάλι τους αγαπημένους μου συνεργάτες που είναι η Χριστίνα Κουλουμπή. Γεια σας παιδιά. Ο Στέφανος Βαρελάς. Γεια σας παιδιά. Και θα ξεκινήσουμε το έρχεσαι μαζί μου, είναι η τρίτη φορά. Σήμερα θα τελειώσει το παραμύθι και θα δούμε τι θέλει να πει. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, το παραμύθι αυτό λοιπόν έχει τον τίτλο «Έρχεσαι μαζί μου», γιατί αυτό το παραμύθι... Οι ήρωες πηδούν. Απ' τις σελίδες του. Απ' τις σελίδες του οι ήρωες πηδούν. Ο Πολυβένιος στρατιώτης η Χιονάτη με τον Μιχάλο σε κάπου θα συναντηθούν. Η Σταυτοπούτα, ο Δον Κιχώτης και η Νάνη, όλοι να μπουν στο παραμύθι μαζί του. Έρχεσαι μαζί μου κι εσύ, κι εσύ, όλοι στο ταξίδι αυτό που κάνει ψυχή. Τόσα για να ζήσουμε μαζί, έλα να χτίσουμε αυτό το παραμύθι απ' την αρχή. Έρχεσαι μαζί μου κι εσύ, κι εσύ, όλοι στο ταξίδι αυτό που κάνει ψυχή. Πάμε για να αρχίσουμε κλωστή, να ξεκινήσουμε κι αρχίζει η ιστορία στη στιγμή. Πάμε για να αρχίσουμε κλωστή, να ξεκινήσουμε κι αρχίζει η ιστορία. Κι αρχίζει η ιστορία. Κι αρχίζει η ιστορία στη στιγμή. Λοιπόν, αν θυμάστε καλά, να το σας το ξαναθυμίσουμε, ο συγγραφέας μας προσπαθεί να γράψει ένα βιβλίο, ένα παραμύθι, αλλά δεν τα καταφέρνει. Θέλει να πάρει μέρος σε έναν διαγωνισμό θεατρικού έργου για παιδιά. Γράφει, σκίζει, δεν τα καταφέρνει. Η καλή του νεράιδα τον στέλνει που στη δημόσια βιβλιοθήκη, γιατί τον στέλνει εκεί για να διαβάσει. Όταν πηγαίνει στη δημόσια βιβλιοθήκη, βρίσκει διάφορα βιβλία στα ράφια και διαλέγει κάποια από αυτά τα οποία διαβάζει. Εμείς βέβαια θα υπολογίσουμε ότι ανοίγει μια σελίδα και για να πάρει τον ήρωα που θέλει στο δικό του το σημειωματάριο, ώστε να τον χρησιμοποιήσει για να μπορέσει να κάνει ένα δικό του παραμύθι. Έχει λοιπόν να κάνουμε μια ανακεφαλαίωση ποιους έχει πάρει μέχρι στιγμής. Έχει πάρει την Κοκκινοσκουφίτσα, έχει πάρει το Σκρούτζ, για προχωράτε παιδιά, Παρασκευά. Τον Παρασκευά από τον Ρομπινσόνα Κρούσο, το τονίζω για να το διαβάσουν τα παιδιά. Τον Ντόμ Σόγερ. Έχει τον Ντόμ Σόγερ, την Κακιά Βασίλισσα από τη Χιονάτη. Την Καλή Νεράιδα. Την Καλή Νεράιδα από τη Σταυτοπούτα, αυτή που φτιάχνει με την Κολοκύθα, που μετατρέπει την Κολοκύθα σε άμαξα. Τον Δον Κιχώτη. Το Δον Κιχώτη. Το Μιχάουζεν. Το πολύ. Το Δον Κιχώτη, σταματάμε εδώ. Το πιο πολύ διαβασμένο βιβλίο που υπάρχει μέχρι τώρα. Ναι. Το Μιχάουζεν. Μπράβο. Το Βαρόνο Μιχάουζεν. Την Αλεπού από το. Την Κολοβία Αλεπού από τον Έσωπο. Το βιβλίο του. Το μύθο του Εσώπου. Και τώρα λοιπόν ψάχνει για το επόμενο βιβλίο που θα πάρει. Και είναι. Χίλιες και μια νύχτες. Το παραμύθι της Χαλιμάς. Μόλις άνοιξε το βιβλίο, ναι λοιπόν, είπε, πω, θυμήθηκα, Χαλιμά, μαγεύομαι και μόνο που λέω το όνομά της. Άνοιξε λοιπόν το βιβλίο και η Χαλιμά πετάχτηκε αμέσως έξω. Α, τρόμαξα, ποιος είσαι? Δεν τρομάζετε, ένας ταπεινός συγγραφέας είμαι. Τα έχω λίγο χαμένα τώρα που σας βλέπω. Λοιπόν. Κυρία Χαλιμά, πάντοτε αναρωτιόμουν, πώς γράψατε τόσα πολλά παραμύθια? Καταρχάς, δεν τα γράφω, τα σκέφτομαι. Α, γιατί αν δεν σκεφτώ κάθε μέρα ένα παραμύθι, ναι, κινδυνεύω να μου πάρουν το κεφάλι. Πάρουν το κεφάλι, δηλαδή? Δεν το ξέρεις. Όχι. Να σου το πω αμέσως. Βρισκόμαστε στις Ινδίες. Στις Ινδίες. Στις Ινδίες πάμε τώρα. Της Ανατολής. Στις κουβές ζύρι μέσα την αυλή.
λοιπόν ζει ένας χαλίφης, δηλαδή ένας βασιλιάς. Χαλίφης, ε? Ναι, τον λένε Σαχριάρ. Σαχριάρ. Και μισεί τρομερά τις γυναίκες. Και γιατί τις μισεί τις γυναίκες? Γιατί τον πλήγωσε πολύ η πρώτη του γυναίκα. Θέλοντας λοιπόν να εκδικηθεί, της παίρνει το κεφάλι. Αλλά αυτό δεν του φτάνει. Το μίσος του είναι τέτοιο για τις γυναίκες που αποφάσισε να παντρεύεται κάθε μέρα από μια γυναίκα και το βράδυ να της παίρνει το κεφάλι. Αυτό είναι τρομερό. Τι φταίνε οι κακόμερες οι άλλες οι γυναίκες? Έχεις απόλυτο δίκιο, αλλά δυστυχώς έτσι είναι. Λοιπόν, για πέστε μου παρακάτω, έχει πολύ ενδιαφέρον. Αχ, τα παραμύθια της Ανατολής έχουν πολύ ενδιαφέρον. Λοιπόν, μια μέρα, καθώς περπατούσε με το βεζίρι του, συνάντησε μια κοπέλα που του άρεσε πολύ. Χωρίς να χάσει καιρό, ζήτησε αμέσως να τη μαντρευτεί. Ο βεζίρης χλώμιασε, γιατί η κοπέλα αυτή ήταν κόρη του. Η κοπέλα αυτή, φίλε μου, ήμουν εγώ. Ω Θεέ μου, συγκλονιστικό! Και τι έγινε, πώς και δεν σας σκότωσε, πώς και ζείτε τώρα? Α, φίλε μου, αγαπώ πολύ τη ζωή. Δεν θα ήθελα με τίποτα να τη χάσω. Ήξερα πως ο Σαχριάρ τρελαινόταν για παραμύθια. Έτσι συμβούλευσα τον πατέρα μου, τον βεζίρι, να ζητήσει μια τελευταία χάρη στο βασιλιά, λίγο πριν μου πάρει το κεφάλι. Και τι ζήτησε ο πατέρας σας από τον βασιλιά? Του ζήτησε να ακούσει ένα παραμύθι από τη μοναχοκόρη του. Από μένα. Α, και λοιπόν, και λοιπόν. Έτσι άρχισα το πρώτο μου παραμύθι, που ήταν ο Αλί Μπαμπά και οι 40 κλέφτες. Αλί Μπαμπά, και οι 40 κλέφτες, λοιπόν, υπέροχο. Και ο βασιλιάς τι έκανε? Ο βασιλιάς κρυφάκουγε όλη τη νύχτα και όταν ήρθε το πρωί, ο Δήμιος δεν μπορούσε να μου πάρει το κεφάλι. Έπρεπε να περιμένει το επόμενο βράδυ. Γιατί μόνο τα βράδια κόβανε κεφάλια? Μπα, όλη την ημέρα κόβουνε κεφάλια άμα θέλουνε. Αλλά ο βασιλιάς έψαχνε αφορμή να αναβάλει την εκτέλεσή μου, γιατί ήθελε να ακούσει κι άλλο παραμύθι. Έτσι έγινε και δεν μου έκοψε το κεφάλι. Μέσα από τα παραμύθια μου αγάπησε και εμένα ο βασιλιάς. Και έτσι τα κατάφερα και έφυγα. Και είμαι εδώ μαζί σας τώρα. Και σώσατε τη ζωή σας. Πω πω, τι ωραία, τι ωραία είσαι, παιδιά. Κυρία Καλυμά, είπε τότε θα αρετά ο συγγραφέας, έρχεστε μαζί μου στο σημειωματάριό μου. Ξέρετε, προσπαθώ κι εγώ κακομοίρης να γίνω συγγραφέας. Και εσείς ίσως μπορείτε να με συμβουλέψετε, να μου δώσετε κάποιες ιδέες. Τα είπε όλα τόσο απότομα και γρήγορα που η Καλυμά πραγματικά έβαλε τα γέλια. Κατάλαβα, μικρέ μου. Θα έρθω. Δεν θα μπορούσα άλλωστε ποτέ να αρνηθώ την πείρα και τις γνώσεις μου σε ένα νέο που τόσο διψάει να κάνει κι αυτός κάτι στη ζωή του. Είστε πραγματικά υπέροχοι, φώναξε όλο ο θαυμασμός συγγραφέας. Και μένα μπήλα βρέθηκε μπροστά σου στο σημειωματάριό του. Άνοιξε το εξώφυλλο, έκανε μια ματιά υπόκληση. Περάστε παρακαλώ, περάστε βασίλισσα των παραμυθιών. Η Καλυμά γέλασε, κολακευμένη από το θαυμασμό του νεαρού, όρθωσε το ανάστημά της και με σίγουρο και γεμάτο χάρη και θηλυκότητα περπάτημα μπήκε μέσα στις σημειώσεις του συγγραφέα. «Ναι, Ραϊνούλα μου, σε ευχαριστώ», είπε ο συγγραφέας στέλνοντας ένα φιλί στον αέρα, σίγουρος ότι η καλή του Νεράιδα κάπου εκεί κοντά θα βρισκόταν και θα τον παρακολουθούσε. Έτσι λοιπόν μπήκε και η Χαλυμά. Για να δούμε ποιο είναι το επόμενο βιβλίο που άνοιξε ο συγγραφέας μας. Επόμενο βιβλίο ήταν ο Πινόκιο. Πινόκιο που δεν είναι ένα απλό παραμύθι, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Έτσι λοιπόν άνοιξε μια σελίδα στην τύχη και ο Πινόκιο πετάχτηκε από μέσα.
Θα κάνεις, ποιος θα κάνει τον πυράκι, το κάνεις εσύ. Εγώ. Ωραία, πάμε λοιπόν. Πέντε νομίσματα κράτω, πέντε νομίσματα κράτω, πέντε νομίσματα κράτω και το κομιστικό. Πω 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 πω, πέντε νομίσματα κρατάει ο Πινόκιο. Τώρα στην πρόζα θα κάνεις εσύ το Πινόκιο, ναι. Εγώ, εντάξει λοιπόν. Πάμε λοιπόν. Εγώ είμαι η Αλεφού. Α, σωστό, σωστό. Έρχεται λοιπόν εκείνη την ώρα, σκέφτεται η Αλεφού και λέει... Έρχεται ο Πινόκιο, άκουσες. Κρατά πέντε χρυσά νομίσματα. Και ο γάτος, που τον κάνω εγώ τώρα, λέει τρέχα να τον προλάβουμε, να του πάρουμε τα νομίσματα. Γεια σου, Πινόκιο. Γεια σου. Γεια σου. Ξέρετε το όνομά μου. Και βέβαια το ξέρουμε. Και ποιος δεν σε ξέρει εσένα. Ακούσαμε ότι έχεις πέντε νομίσματα. Ναι, αλήθεια είναι. Ναι. Τι σκοπεύεις να τα κάνεις? Θα αγοράσω στον πατερούλι μου ένα ολόχρυσο και ασημένιο παλτό. Ναι, ναι. Και θα αγοράσω και ένα αλφαβητάρι. Τι να το κάνεις το αλφαβητάρι? Καλέ, άχρηστο είναι το αλφαβητάρι, να το κάνεις. Τι λες, θα μάθω γράμματα με αυτό. Α, σακλαμάρες, τι να τα κάνεις τα γράμματα. Πρόσεξε, πρόσεξε. Τότε ένα πουλάκι που ήταν εκεί ψηλά λέει, πρόσεξε Πινόκιο, μην παρασυρθείς. Ο γάτος και η Αλεπού δεν είναι καλοί φίλοι. Αφήστε με ήσυχο. Είπε ο μικρός. Τι θα έλεγες να πολλαπλασιάσεις τα χρυσά σου νομίσματα? Καλή ιδέα. Πώς γίνεται αυτό? Στη χώρα των θαυμάτων υπάρχει ένα χωράφιο που φυτεύεις μια λίρα. Και τότε φυτρώνει ένα τεράστιο λυρόδεντρο. Να λύρες να δουν τα μάτια σου. Λυρόδεντρο, ε. Πάμε αμέσως να φυτέψω τα πέντε χρυσά μου νομίσματα. Τότε πάλι επενέβη το πουλάκι και φώναξε, Πινόκιο μην παρασύρεσαι. Ο γάτος και η Αλεπού δεν είναι καλοί φίλοι και πρέπει να προσέχουμε τους φίλους μας. Μπορείς να χάσει καιρό τότε ο συγγραφές. Άνοιξε το βιβλίο και έκλεισε γρήγορα μέσα την Αλεπού και τον γάτο ώστε να μείνει μόνο στο Πινόκιο για να μπορέσει να του μιλήσει. Πινόκιο, είμαι μεγάλος θαυμαστής σου, ξέρεις, του είπε. Ναι, ποιος, εσύ ποιος είσαι? Είμαι ένας συγγραφέας, σε χρειάζομαι. Έρχεσαι μαζί μου στο σημειωματάριό μου? Έρχομαι, γιατί όχι. Και ο αντιπόλεος όπως είναι ο Πινόκιο, χωρίς να σκεφτεί, μπήκε στο σημειωματάριο. Έτσι τώρα έχουμε για να δούμε πόσους ήρωες έχει μαζέψει, γιατί εδώ τελειώνει με τους ήρωες που έχει μαζέψει και θα προχωρήσουμε. Mm-hmm. Λοιπόν, έχει μαζέψει την κόκκινο σκουφίτσα. Παρασκευά. Τον Παρασκευά. Τον Σκρούτζ. Την Ωράνε Ράιδα. Τον Ντόμ Σόγερ. Τον Ντόμ Σόγερ, άλλος. Την Αλεπού. Την Αλεπού, άλλος. Τον Κιχώτη. Τον Δον Κιχώτη. Τη Χαλιμά. Τη Χαλιμά. Παρόνο Μινχάουζεν. Την Καγιά Βασίλισσα, την είπαμε. Ναι, ναι, την Καγιά Βασίλισσα. Τον Μινχάουζεν. Ναι, νομίζω ότι... Και τον Πινόκιο. Και, σύνολο 11 έχει μαζέψει. 11. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με αυτό. Αφού μάζεψε λοιπόν αυτούς τους 11 ήρωες ο συγγραφέας μας, προσπάθησε να γράψει ένα έργο με όλους αυτούς. Αλίμονο. Κανένας δεν δέχεται να αλλάξει αυτό που ο δικός του, ο συγγραφέας του έχει αναθέσει. Κανείς με άλλα λόγια δεν θέλει να αλλάξει ρόλο. Να φανταστείτε ότι κάποια στιγμή έρχεται ο συγγραφέας και βάζει την κοκκινοσκουφίτσα να είναι κόρη του Σκρούτζ. Ο Σκρούτζ έξαλλος. Εγώ κόρη? Εγώ δεν έχω καμία κόρη. Για όνομα του και αυτό το μικρό. Όπως καταλαβαίνετε λοιπόν, αυτό έγινε με όλους τους ήρωες. Και τότε κάποια στιγμή όλοι οι ήρωες σηκώθηκαν όρθιοι και άρχισαν να φωνάζουν. Γράψε για μένα, γράψε για μένα, γράψε για μένα. Γράψε για μένα, γράψε για μένα. Για μένα να γράψεις. Για μένα να γράψεις. Γράψε για μένα, γράψε για μένα. Ώσπου έγινε ένας εφιάλτης. Άρχισαν να τον περιτριγυρίζουν τον συγγραφέα και να λένε. Για να δούμε τι λένε. Γύρω γύρω όλοι εμείς συγγραφέα. Μη κουνηθείς. Γράψε τώρα κάτι και για μας. Γύρω γύρω όλοι εμείς συγγραφέα, μην κουνηθείς. Γράψε τώρα κάτι και για μας. Γράψε για μένα. Γράψε για μένα. Γράψε για μένα. Γράψε. Γράψε για μένα. Γράψε για μένα. Γράψε για μένα. Γράψε. Ξαφνικά, παιδιά μου, μια υπέροχη μουσική ακούστηκε και μια γλυκιά φωνή άρχισε να τραγουδάει.
βοηθώ. Εσύ μη νοιάζεσαι, εγώ θα είμαι εδώ. Σαν με χρειάζεσαι, δίπλα σου θα βρεθώ. Είμαι η καλή σου είναι Ράιδα. Είμαι η καλή σου είναι Ράιδα. Είναι Ράιδα μου, ψιθύρισε χαρούμενος ο συγγραφέας. Την είχα ξεχάσει εντελώς. Τι έγινε, εντάξει, ρώτησε γλυκά η Νεράιδα. Τι έγινε, έκανες ό,τι... Πάμε ξανά. Πάμε μία... Μετά το τραγούδι. Πάμε και το τραγούδι. Τότε μια γλυκιά φωνή ακούστηκε. Καλή με λένε και σ' ακολουθώ. Θα με κοντά σου για να σε βοηθώ. Εσύ μη νοιάζεσαι, εγώ θα είμαι εδώ. Σαν με χρειάζεσαι, δίπλα σου θα βρεθώ. Είμαι η καλή σου είναι Ράιδα. Είμαι η καλή σου είναι Ράιδα. Είναι Ράιδα μου, ψιθύρισε χαρούμενος ο συγγραφέας. Την είχα ξεχάσει εντελώς. Τι έγινε, εντάξει, ρώτησε γλυκά εκείνη. Έκανα ό,τι μου είπες, απάντησε δειλά ο συγγραφέας. Πήγα εκεί όπου με έστειλες και βρήκα ένα σωρό βιβλία. Άλλα διάβασα, άλλα θυμήθηκα ότι τα είχα διαβάσει. Κράτησα μάλιστα και σημειώσεις. Ξεχώρισα τους ήρωες που μου έκαναν εντύπωση και προσπάθησα να γράψω ένα έργο με όλους αυτούς. Όμως εκείνη... Αν κατάλαβα καλά, ήθελες να φτιάξεις ένα έργο με ήρωες που άλλοι έχουν δημιουργήσει, που άλλοι έχουν σκεφτεί πριν από σένα. Πήγες να αντιγράψεις και να συνθέσεις πράγματα που άλλοι συγγραφείς πριν από σένα σκέφτηκαν, μόχθησαν και είχαν την έμπνευση να γράψουν. Έτσι είναι? Ναι, 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 ακριβώς. Ακριβώς, αυτό έκανα. Εδώ είναι το λάθος σου, μικρέ μου. Διαβάζεις τα βιβλία για να αποκτήσεις γνώσεις, να καλλιεργήσεις το μυαλό σου, να αμπλουτίσεις τη φαντασία σου. Όλα αυτά αποθηκεύονται μέσα σου και έρχεται μια μέρα που είσαι σε θέση να τα χρησιμοποιήσεις χωρίς να δανειστείς από κανέναν τίποτα. Χωρίς να αντιγράψεις. Γιατί μπορείς πια από μόνο σου να δημιουργήσεις κάτι κατά δικό σου, μέσα από τις γνώσεις που οι άλλοι σου έχουν δώσει. Τώρα κατάλαβα, είπε σκεπτικός ο συγγραφέας, μα τότε δεν είμαι ακόμα έτοιμος να γράψω. Μου χρειάζονται και άλλες γνώσεις. Έτσι, μπράβο. Τώρα είμαι βέβαιη πως μια μέρα, όχι μακρινή, θα τα καταφέρεις. Φτάνει να έχεις υπομονή και επιμονή. Αυτά είπε η καλή Νεράιδα και πριν προλάβει ο συγγραφέας μας να αντιδράσει, εξαφανίστηκε μέσα στο υπέροχο και γεμάτο χρυσόσκονη σύννεφό της. Και ύστερα ο καλός μας ο συγγραφέας έφερε στο νου του όλα όσα του είπε η καλή του Νεράιδα και δεν έγραψε κανένα βιβλίο πια, ούτε πήρε μέρος στο διαγωνισμό. Τι έκανε, μάζεψε για πολύ καιρό ακόμα γνώσεις, έψαξε, μίλησε, γνώρισε καλύτερα τους ήρωες αυτών, αλλά και άλλων βιβλίων και παραμυθιών και ήρθε η μέρα που έγραφε και δεν έσκιζε κανένα χαρτί πια. Έτσι γεννήθηκε ο συγγραφέας της ιστορίας μας, όπως κάπως έτσι γεννιούνται και όλοι οι δημιουργοί πάνω στη γη. Και οι ήρωες των παραμυθιών, αλήθεια, τι έγιναν οι ήρωες των παραμυθιών, θα με ρωτήσετε. Αυτοί είναι πάντα μέσα στα βιβλία τους και σας λένε... Έρχεσαι μαζί μας κι εσύ, κι εσύ, μες στα παραμύθια ταξιδέψαμε μαζί. Τα βιβλία κλείσαμε, τους ήρωες αφήσαμε, τους κρατάμε όμως την ψυχή. Θυμηθείτε τι έλεγαν τα βιβλία όταν μπήκε μέσα στη βιβλιοθήκη ο συγγραφέας? Αν δεν διαβάσεις θα σου διηγηθώ το παραμύθι το φανταστικό. Αν με διαβάσεις θα σου υποσχεθώ να σε πάω σε κόσμο μαγικό.
πια. Ζήσαμε για λίγο τόσο μαγικά και σας χαιρετάμε να είστε όλοι ονειροπόλοι και θα τα δώσουμε κάπου ξανά. Για την περίπτωσή μας και θα ανταμώσουμε αύριο.